Λόγος 300 Ιωάννου της Κλίμακος, περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως, για τον σύνδεσμο της εναρέτου τριάδας των αρετών, της αγάπης, της ελπίδος και της πίστεως. Νυν είδε λοιπόν, ύστερα από όλα τα προηγούμενα, μένει τα τρία ταύτα τα οποία σφίγγουν και διατηρούν τον σύνδεσμο όλων, πίστης, ελπής, αγάπη, μίζον δε τούτον η αγάπη, Α-Κορινθίων Ι' Γ' 13. Διότι και ο Θεός αγάπη ονομάζεται, Ιωάννου Δέλτα, παράγραφος 16. Εγώ όμως την μία την βλέπω σαν ακτίνα, την άλλη σαν φως και την τρίτη σαν ηλιακό δίσκο, και όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απάβγασμα, και η μία και την αυτήν λαμπρότητα. Η μία η πίστης δύναται να επιτελέσει τα πάντα, η άλλη ελπής περικυκλώνει με το έλεος του Θεού και δεν κατεσχύνει τον ελπίζοντα, και η τρίτη αγάπη δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της, ούτε σταματά από το τρέξιμό της, ούτε επιτρέπει σε αυτόν που επλήγωσε με τα βέλη της να ηρεμήσει από την μακαρίαν μανίαν που του επροξένησε. 2. Αυτός που θέλει να ομιλεί για την αγάπη είναι σαν να επιχειρεί να ομιλεί για τον ίδιο τον Θεό. Η ανάπτυξη όμως ομιλίας περί Θεού είναι πράγμα επισφαλές και επικίνδυνο σε όσους δεν προσέχουν. Για την αγάπη γνωρίζουν να ομιλούν οι άγγελοι, αλλά και αυτοί ανάλογα με τον βαθμό της θείας ελάμψεώς τους. Αγάπη είναι ο Θεός, και όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό του Θεού ομοιάζει με τυφλό που μετρά την άβυσο στην άβυσο του σκόκου της άμμου. 3. Η αγάπη ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωσης με τον Θεό, όσο βέβαια είναι δυνατόν στους ανθρώπους. Ως προς την ενέργειά της μέθη της ψυχής, ως προς δε της ιδιότητάς της πηγή πίστεως, άβυσος μακροθυμίας, θάλασσα ταπεινώσεως. 4. Η αγάπη κυρίως είναι απόρριψης κάθε εχθρικής και αντιθέτου σκέψεως, εφόσον η αγάπη ολογίζεται το κακόν, Α-Κορινθίους Ι' 5. Η αγάπη και η απάθεια και η οθεσία μόνο στην ονομασία διαφέρουν. Όπως ταυτίζεται η ενέργεια στο φως, στη φωτιά και στη φλόγα, έτσι να σκέπτεσαι ότι συμβαίνει και σε αυτές. Όσο ποσόν αγάπης λείπει, τόσο ποσόν φόβου υπάρχει, διότι όποιος δεν έχει φόβο ή είναι γεμάτος από αγάπη ή είναι νεκρωμένος ψυχικά. 5. Δεν είναι απρεπές εάν από τα ανθρώπινα πράγματα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα για τον πόθο και τον φόβο και την επιμέλεια και το ζήλο και τη δουλεία και τον έρωτα του Θεού. Μακάριες εκείνος που απέκτησε τέτοιο πόθο προς τον Θεό ως σαν αυτόν που έχει ο μανιώδης εραστής προς την ερωμένη του. Μακάριος εκείνος που φοβήθηκε τον Κύριον όσο η υπόδικη τον δικαστή. Μακάριος εκείνος που έδειξε τόση επιμέλεια και φροντίδα στα πνευματικά όσο οι ευγνώμονες δούλοι στον Κύριό τους. Μακάριος εκείνος που έδειξε τόση ζηλοτυπία για τις αρετές όσο οι σύζυγοι που προσέχουν ζηλότυπα τις γυναίκες τους. Μακάριος εκείνος που τη στιγμή της προσευχής ίσταται μπροστά στον Κύριο όπως οι υπηρέτες εμπρός στον βασιλέα. Μακάριος εκείνος που προσπαθεί συνεχώς να περιποιείται και να αναπαύει τον Κύριο, όποτε σε έτυχε να περιποιηθεί και να αναπαύσει σεβαστούς ανθρώπους. Δεν προσκολάται τόσο πολύ η μητέρα στο βρέφος που θυλάζει όσο ο Υιός της αγάπης στον Κύριο. 6. Ο πραγματικός εραστής φέρνει πάντοτε στο νου του το πρόσωπο του αγαπημένου του και το εναγκαλίζεται μυστικά με ειδονή. Αυτός ποτέ ούτε και στον ύπνο του δεν μπορεί να ησυχάσει, αλλά και εκεί βλέπει τοποθετό πρόσωπο και συνομιλεί μαζί του. Έτσι συμβαίνει στον σωματικό έρωτα. Έτσι συμβαίνει και σε αυτούς που αν έχουν σώμα είναι ασώματοι και ασκούν τον πνευματικό έρωτα. 7. Κάποιος που εκτυπήθηκε από αυτό το βέλος έλεγε για τον εαυτό του, πράγμα που με κάνει να θαυμάζω. Εγώ καθεύδω από την ανάγκη της φύσεως, η δε καρδία μου αγρυπνεί από το πλήθος του έρωτος. Άσμα έψιλον, παράγραφος 2. 8. Να σημειώσεις και τούτο, ο αφοσιωμένε αδελφέ, ότι αφού η ψυχή σαν αλλιέλαφος εξοντώσει τα δηλητηριώδη ερπέτα των παθών, τότε επιποθεί και εκλείπει προς τον Κύριον. Ψαλμός π. Γ. 3. Διότι πληγώνεται σαν με δηλητήριο από το πυρ της αγάπης. 9.
Εκείνο που προξενεί η πείνα είναι κάτι που δεν φαίνεται και δεν εκδηλώνεται. Εκείνο όμως που προξενεί η δίψα είναι κάτι το έντονο και φανερό που κάνει έγκριλο σε όλους τον εσωτερικό φλογισμό. Γι' αυτό και εκείνος που επωθεί τον Θεό έλεγε: «Εδίψες εν η ψυχή μου προς τον Θεό, τον ισχυρό, τον ζώντα», Ψαλμός 1α3, 10. Εάν το πρόσωπο που αγαπούμε γνήσια μας μεταβάλλει εξ ολοκλήρου με την παρουσία του να μας κάνει φεδρούς και χαροπούς και χωρίς λύπη, τι δε θα προξενεί άραγε το πρόσωπο του Δεσπότη όταν επισκέπτεται μυστικά την καθαρή ψυχή. 11. Ο φόβος. Όταν εισχωρήσει πραγματικά σε μία ψυχή, λιώνει και κατατρώγει τα ρυπαρά πάθη της σαρκός. Καθήλωσον εκ τους φόβους σου τα σάρκας μου. Ψαλμοδός λέγει σχετικά. Ψαλμός ρο γιώτα ήτα 120. Ενώ η οσία αγάπη άλλου συνηθίζει να τους κατατρώγει, όπως είπε ο σοφός: «Εκαρδίωσας ημάς, εκαρδίωσας», δηλαδή μας επλήγωσε στην καρδία. Άσμα δέλτα 9. Άλλους τους κάνει ορισμένες φορές να αγάλλονται και να λάμπουν από χαρά, όπως πάλι αναφέρεται στη γραφή: «Επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ενέφαλεν η σάρξ μου», Ψαλμός καπαζήτα 7. «Και καρδία εφρενωμένης πρόσωπον θάλει», Παροιμίων γιώτα έψιλον 13. Όταν λοιπόν ολόκληρος ο άνθρωπος συγχωνευτεί κάπως με την αγάπη του Θεού, τότε και εξωτερικά στο σώμα του, σαν σε καθρέπτη, δείχνει την εσωτερική λαμπρότητα της ψυχής. Κατά αυτόν τον τρόπο εδοξάστηκε εκείνος ο Θεόπτης ο Μωυσής. Όσοι κατέκτησαν την εισάγγελη αυτή βαθμίδα ξεχνούν πολλές φορές τη σωματική τροφή και νομίζω ότι δεν την επιθυμούν και τόσο συχνά. Πράγμα όχι απίστευτο, αφού συμβαίνει και ο μη κατά Θεόν πόθος να κόβει πολλές φορές την επιθυμία του φαγητού. Αυτών που έφτασαν σχεδόν σε τέτοια αυθαρσία, νομίζω ότι και το σώμα τους δεν θα ασθενεί τόσο εύκολα, διότι κατά κάποιον τρόπο εξαγνίστηκε πλέον και αυθαρτοποιήθηκε. Η φλόγα δηλαδή της αγνότητος έσβησε τη φλόγα των σαρκικών παθών και ασθενειών. Νομίζω ακόμη ότι και το φαγητό που τρώγουν δεν τους προξενεί καμία ευχαρίστηση, διότι όπως οι υπόγειες φλέβες του νερού ποτίζουν μυστικά τις ρίζες των φυτών, έτσι και οι ψυχές αυτών των ανθρώπων τις τρέφει μυστικά το ουράνιο πυρ. 12. Η αύξηση του φόβου είναι αρχή της αγάπης και το τέλος της αγνίας είναι η προϋπόθεση της θεολογίας. Εκείνος που ένωσε τελείως τις αισθήσεις του με τον Θεό μυσταγωγείται στην θεολογία από τον ίδιο τον Θεό. Εάν όμως οι αισθήσεις δεν έχουν ενωθεί με τον Θεό, είναι δύσκολο και επικίνδυνο να θεολογεί κανείς. 13. Ο ενυπόστατος λόγος του Θεού Πατρός σε εκείνον που θα κατοικήσει θα χαρίσει τελεία αγνότητα και καθαρότητα νεκρώνοντας τον θάνατο, δηλαδή τα πάθη που νεκρώνουν την ψυχή. Μετά από την έκρωση αυτή, ο μαθητής του Χριστού φωτίζεται και γίνεται γνώστης της θεολογίας. Ο αγνός γνωρίζει τον αγνόν εφόσον ο λόγος του Κυρίου, δηλαδή ο Υιός του Κυρίου και Θεού αγνώσεστη, διαμένων εις τον αιώνα αιώνος. Ψαλμός γιώτα α 7, γιώτα ήτα 10. Και όποιος δεν εγνώρισε κατά αυτόν τον τρόπο τον Θεό και ομιλεί περί Θεού, στοχαστικός. 14. Η αγνία ανέδειξε θεολόγο τον μαθητή, ο οποίος με την αγνία του αυτή αξιώθηκε να κηρύξει και να στερεώσει τα δόγματα της Αγίας Τριάδος. 15. Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του ποτέ δεν θα ανοιχτεί ανθρώπους που καταλωλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος που λέγει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του μοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του. 16. Η δύναμη της αγάπης είναι η ελπής, διότι με αυτήν περιμένουμε το μισθό της αγάπης. Η ελπής είναι αδύλου πλούτου πλούτος, δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπής είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυση και ανακούφιση από τους κόπους. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που ευρίσκονται μακριά. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. 17. Ο εύελπης μοναχός είναι σφάχτης της ακηδείας, την οποία κατανικά με την μάχαιρα της ελπίδος. Η ελπής γεννάται από τη γεύση και την εμπειρία των δώρων του Κυρίου, διότι αυτός που δεν τα ηγεύθηκε έχει δισταγμούς. Την ελπίδα την εξαφανίζει ο θυμός, διότι όπως λέγει η γραφή, η ελπής ου κατεσχύνει. Ρωμαίων ε 5. Ενώ αν ήρθει μόδης
ουκ ευσχήμων, παροιμιών γιώτα α25, 18. Η αγάπη χορηγεί την χάρη της προφητείας, η αγάπη παρέχει την δύναμη της θαυματουργίας, η αγάπη είναι άβυσσος της Θείας Ελάμψους, η αγάπη είναι πηγή του θεϊκού πυρός. Όσο περισσότερο πείρα αναβλύζει, τόσο περισσότερο καταφλέγει εκείνον που διψά. Η αγάπη είναι στάσης και η εδραίωση των αγγέλων, η πρόοδος στους αιώνας όλων των εκλεκτών του Θεού. Ανάγκη λέμας όσοι η ωραία ανάμεσα στις αρετές που βόσχει στα πρόβατά σου. Πού κατασκηνώνεις το μεσημέρι, άσμα α7, φώτισον ημάς, πότισον ημάς, οδήγησον ημάς, χειραγώγησον ημάς, επιθυμούμε πια να ανεβούμε κοντά σου, διότι εσύ κυριαρχείς σε όλα. Τώρα μου επλήγωσε στην καρδιά και δεν μπορώ να ανδέξω στη φλόγα σου, γι' αυτό θα σε υμνήσω και θα προχωρήσω. Εσύ κυριαρχείς πάνω στη δύναμη της θαλάσσης, εσύ καταπραίνεις και νεκρώνεις την ταραχή των κυμάτων της, εσύ ταπεινώνεις και καταρρύπτεις ως τραυματία τον υπερήφανο λογισμό. Με τον ισχυρό σου βραχείο να διασκορπίζεις τους εχθρούς σου, ψαλμών ποιήτα 10-11 και αναδεικνύεις ανικήτους τους ειδικούς εραστάς. Και βιάζομαι να μάθω πώς σε είδε ο Ιακώβε πάνω στην κορυφή της κλίμακος, ερωτώ να μάθω για αυτήν την ανάβαση. Πες μου, πώς ήταν ο τρόπος και η σύνθεση στην διάταξη των βαθμίδων, των βαθμίδων της αναβάσεως εκείνης την οποία έβαλε στο νου και στην καρδιά του να επιχειρήσει ο εραστής σου, ψαλμών π. γ6. Διψώ ακόμη να μάθω ποιος ήταν ο αριθμός των βαθμίδων και πόσος χρόνος σε χρειαζόταν για την ανάβαση, διότι τους μεν χειραγωγούς της αναβάσεως, τους αγγέλους δηλαδή, τους ανοίγαγε αυτός που σε είδε και πάλεψε μαζί σου για όλα, για τίποτα άλλο δεν ηθέλησε ή μάλλον δεν κατόρθωσε να μας διαφωτίσει. Εκείνη δε, αν και θεωρώ καλύτερο να υπό εκείνος, η βασίλισσα, σαν να έσκυψε από τον ουρανό, έλεγε στα αυτιά της ψυχής μου, εάν ο εραστά δεν λυθεί από την παχύτητα του σώματος, δεν θα μπορέσει να γνωρίσει το κάλος του προσώπου μου. Η κλίμαξ άσε διδάσκει την πνευματική σύνθεση των επιμέρους αρετών. Στην κορυφή δε αυτής της κλίμακος είμαι στηριγμένη εγώ, καθώς το είπε ο μεγάλος μύστης μου, Απόστολος Παύλος. Νυν ιδεμένη τα τρία ταύτα, πίστης ελπής, αγάπη. Μίζον δε πάντων η αγάπη. Α Κορινθίων, Ι Γ.